Θέλω να σας συστήσω έναν ζηλωτή χριστιανό διαμαρτυρόμενο. Πηγαίνει η εκκλησία τις Κυριακές γιατί το πιστεύει. Αλλά πηγαίνει και σε έξτρα συνάξεις. Διαβάζει τη γραφή του σχεδόν καθημερινά. Προσεύχεται μόνος του αλλά και με άλλους. Έχει κατασταλαγμένες και ισορροπημένες θεολογικές απόψεις. Πιστεύει πως η γραφή είναι θεόπνευστη και αλάθητη. Δίνει το δέκατό του. Βοηθάει σε διακονίες. Είναι πιστός στην οικογένειά του. Πληρώνει τους φόρους του. Είναι πραγματικά εργατικός και βοηθάει όπου μπορεί. Αγαπάει τον τόπο του. Έχει καλή μαρτυρία. Για όλους αυτούς τους λόγους, χαίρει σεβασμού και εκτίμησης. Στα δικά μας μάτια, αν κάποιος είναι για τον ουρανό, είναι αυτός. Κι όμως, εάν όλα αυτά υπάρχουν στη ζωή του, αλλά δεν υπάρχει ο Χριστός στη ζωή του, τότε είναι ένας σύγχρονος Φαρισαίος που πιστεύει στην πραγματικότητα, στα λόγια ότι ο Χριστός τον σώζει, αλλά στην πράξη πιστεύει ότι θα σωθεί επειδή είναι καλός. Τα χρόνια του Χριστού, οι Φαρισαίοι δεν ήταν πρόβλημα. Ήταν οι άνθρωποι της ευσέβειας, της θρησκείας. Αυτοί που ήταν πραγματικά πιστοί και στους οποίους ήθελες να μοιάσεις. Στυλοβάτες της κοινωνίας και του έθνους. Δυστυχώς όμως γράφει ο Παύλος για αυτούς, μπορώ να σας βεβαιώσω πως έχουν ζήλο Θεού, αλλά χωρίς τη σωστή γνώση. Αυτό πάντα συνέβαινε και πάντα θα συμβαίνει. Γιατί είναι ενδυμικό της ανθρώπινης φύσης. Μπορεί κάποιος να έχει μεγάλο ενδιαφέρον, ακόμα και ζήλο για τη θρησκεία και το Θεό, αλλά να μην γνωρίζει το Θεό, να μην αγαπάει το Χριστό. Μπορεί να του αρέσει ο χώρος, η καλλιέργεια που συναντάει, η αξιοπρέπεια, οι αξιόλογοι άνθρωποι, αλλά ποτέ να μην κατάλαβε την ανάγκη που ο ίδιος έχει να συγχωρεθεί. Την ανάγκη που ο ίδιος έχει να μετανοήσει και να δικαιωθεί ενώπιον του Θεού. Ο άνθρωπος μπορεί να εξαπατηθεί και να εχμαλωτιστεί από το θανατηφόρο δέλεαρ του νομικισμού. Είναι τραγικό ότι όσοι άνθρωποι μεγάλωσαν στην Εκκλησία είναι οι πιο επιρρεπείς σε αυτή την τάση. Γιατί η ανθρώπινη περηφάνεια τονώνεται όταν συμμετέχεις σε τελετές. Σε ανεβάζει όταν έχεις παρουσία σε μια κοινότητα, όταν τηρείς τις παραδόσεις που κάνουν όλοι. Όλα αυτά μπορεί να τυφλώσουν την καρδιά από την πραγματικότητα πως μέσα σου πρέπει να αλλάξεις. Και ο μόνος που μπορεί να το κάνει αυτό είναι ο Χριστός. Η θρησκεία μπορεί να σε ξεγελάει λοιπόν επειδή εξυπηρετεί την ανθρώπινη περηφάνεια. Και με την περηφάνεια υπάρχει πρόβλημα. Όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και αυτός που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί. Ο Θεός εναντιώνεται στους περήφανους, στους ταπεινούς όμως δίνει τη χάρη του. Η περηφάνεια σε κάνει να νομίζεις ότι είσαι κάτι παραπάνω από αυτό που είσαι. Ο νομικισμός την καλλιεργεί. Τι είναι ο νομικισμός? Να πιστεύεις ότι κάνοντας πράγματα που μπορεί να είναι μια λίστα ατελείωτη για τον καθένα, να πιστεύεις ότι επειδή τα κάνεις αυτά τα πράγματα, γι' αυτό τον λόγο σε σώζει ο Θεός ή γι' αυτό τον λόγο σε κρατάει ο Θεός ή γι' αυτό τον λόγο σε δέχεται ο Θεός. Και η θρησκεία μπορεί να γίνει το κουκούλι για μια τέτοια παγίδα. Να πιστέψεις πως για να πας στο Θεό μπορεί να ανέβεις μια σκάλα. Και τι λάθος μπορεί να κάνουμε εμείς οι διαμαρτυρόμενοι? Να πούμε ότι στην αρχή το πρώτο σκαλί μας έσπρωξε ο Θεός και το ανεβήκαμε. Μας αναγέννησε. Αλλά όλα τα άλλα σκαλιά θα τα ανέβουμε μόνοι μας. Σκάλα παραμένει. Και στο τέλος θα ανταμυφθείς. Τον κέρδισες τον ουρανό. Αυτό όμως δεν είναι Ευαγγέλιο. Και είναι μια παγίδα που δεν αφορά μόνο αυτούς που δεν πιστεύουν μέχρι να πιστέψουν, μας συναντάει όλους μας. Κάθε φορά που συνειδητά ή ασυνείδητα
κάνουμε κάτι επειδή πιστεύουμε ότι κάνοντάς το, γι' αυτό θα μας αγαπήσει ο Θεός, γι' αυτό θα μας προσέξει ο Θεός, τότε θα αξίζουμε να απαντήσει τις προσευχές μας. Κάθε φορά που σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο, δεν λειτουργούμε με το Ευαγγέλιο. Στο κείμενο που έχουμε μπροστά μας, υπάρχουν 4 συμπεριφορές που πηγάζουν από τον νομικισμό. Πρέπει να τις δούμε και με σκοπό ο καθένας μας να κάνει τη δική του προσωπική αυτοεξέταση. Η πρώτη συμπεριφορά είναι η σύγκριση. Ρωτούν λοιπόν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς των Ιησού, γιατί δεν ζουν οι μαθητές τους σύμφωνα με την παράδοση των προγόνων μας, αλλά τρώνε με ακάθαρτα χέρια? Γιατί εσείς δεν κάνετε ό,τι κάνουμε εμείς οι άλλοι? Είστε καλύτεροι? Πρέπει να είστε όπως όλοι. Θέλετε να είστε η εξαίρεση? Εδώ στην κοινότητά μας έχουμε αρχές και με αυτές συμμορφώνονται όλοι. Εσείς γιατί δεν το κάνετε? Εξηγεί φυσικά ο Μάρκος τι ήταν όλο αυτό. Οι Φαρισαίοι και όλοι οι Ιουδαίοι δεν τρώνε αν δεν πλύνουν πρώτα τα χέρια τους, τηρώντας έτσι την παράδοση των προγόνων τους. Επίσης, όταν επιστρέφουν από την αγορά, δεν τρώνε αν δεν κάνουν πρώτα καθαρμούς. Και πολλά άλλα τηρούν κατά την παράδοση, όπως τον καθαρμό ποτηριών και σκευών, χάλκινων αντικειμένων και κρεβατιών. Αυτοί οι κανόνες δεν αφορούσαν την υγιεινή, αλλά την τελετουργική καθαρότητα. Δηλαδή, δεν μπορούσες να λατρεύσεις τον Θεό καν αν δεν ήσουν καθαρός, επειδή έχει στηρίσει αυτές τις τελετές. Το πρόβλημα ήταν πως αυτές οι τελετές ήταν κανόνες που δεν τις είχε ζητήσει ο Θεός, αλλά ήταν παράδοση των προγόνων. Αλλά τι συμβαίνει? Μέσα στα χρόνια, στη συνείδηση των ανθρώπων, η παράδοση των προγόνων είχε εξισωθεί με τις γραφές. Και ήταν το ίδιο πράγμα. Έχεις λοιπόν μία πρακτική που απ' τη μία δεν είναι κακή όταν την κρατάς στη θέση της. Δεν είναι κακό να πλένεσαι αν αυτό σου θυμίζει και σε διδάσκει πως πρέπει να φροντίζεις την ψυχή σου να είσαι καθαρός. Αν όμως μία τελετή από υπενθύμηση γίνει κανόνας και αναχθεί σε προϋπόθεση για να σε δέχεται ο Θεός, τότε ξεφύγαμε. Δημιουργείς έναν νόμο και πρέπει για να σε δεχτεί ο Θεός και να πιστεύεις, αλλά και να τηρήσεις τον νόμο. Και όταν προσθέτεις όρους, αλλάζεις το Ευαγγέλιο. Ο μόνος όρος για να με δεχθεί ο Θεός είναι να πάω στο Χριστό με μετάνοια και πίστη. Εν Χριστώ, ενωμένο με το Χριστό, με δέχεται ο Θεός. Δεν υπάρχει άλλος όρος. Δεν υπάρχουν άλλα έργα ή άλλες πράξεις που πρέπει να κάνω ώστε να έχω τις προϋποθέσεις να τον λατρεύσω. Ο όρος είναι ο Χριστός. Άλλος όρος δεν υπάρχει ούτε στην αρχή της πίστης, ούτε για τη συνέχεια. Αν μες στην καρδιά σου λοιπόν, αν μες στην καρδιά μου δημιουργούνται με τον πάροδο του χρόνου και άλλες προϋποθέσεις που τις προσθέτω πάνω στην πίστη και τη μετάνοια στο Χριστό, και αυτό το διδάσκω, τότε κάνω το λάθος να έχω ένα ψεύτικο Ευαγγέλιο. Και μετά αναρωτιέμαι, γιατί εσύ δεν κάνεις ό,τι κάνω εγώ? Και σε ενοχλεί. Γιατί αυτοί οι κανόνες που έχεις δημιουργήσει στο μυαλό σου είναι πια λόγος Θεού. Η σύγκριση λοιπόν είναι μια ένδειξη νομικισμού. Μετράς τους ανθρώπους, μετράς την πίστη τους με βάση ανθρώπινους κανόνες. Και αυτό οδηγεί στη δεύτερη συμπεριφορά, που είναι η υποκρισία. Εκείνος τους απάντησε, πολύ σωστά προφήτεψε για εσάς τους υποκριτές ο Ισαΐας που γράφει, αυτός ο λαός με τα χείλη με τιμάει. Η καρδιά τους όμως βρίσκεται πολύ μακριά μου. Δεν ωφελεί που με λατρεύουν αφού διδάσκουν εντολές που επινόησαν οι άνθρωποι. Αφήνεται κατά μέρος την εντολή του Θεού και τηρείται ανθρώπινες παραδόσεις, όπως είναι η καθαρμή σκευών και ποτηριών, και κάνετε πολλά άλλα παρόμοια με αυτά. Όταν λοιπόν έχεις δημιουργήσει παραδόσεις τέτοιες που δεσμεύουν τις συνειδήσεις των ανθρώπων, εκεί καταλήγεις. Καταλήγεις να ζεις για αυτές τις παραδόσεις αντί να ζεις για το Χριστό. Και αυτό μπορεί να έχει γίνει τόσο πολύ δικό σου που να μην το καταλαβαίνεις. Όταν έχεις εξισώσει τις παραδόσεις με τον Λόγο του Θεού και μέσα σου πιστεύεις πως το να τηρώ ανθρώπινες παραδόσεις σημαίνει να λατρεύω το Θεό, τότε καταλήγω να είμαι υποκριτής. Γιατί μπορεί με το στόμα μου να λέω ότι λατρεύω το Θεό,
στην πραγματικότητα βρίσκομαι μακριά του. Όταν κάνω κάτι χωρίς να το εννοώ, αυτό είναι υποκρισία. Όταν λέω σε κάποιον ότι τον αγαπώ, αλλά δεν τον αγαπώ, αυτό είναι υποκρισία. Και είναι τόσο εύκολο μέσα σε ένα θρησκευτικό περιβάλλον, μέσα σε ένα εκκλησιαστικό περιβάλλον, να αγαπήσεις τις συνήθειες, τις παραδόσεις, τις τελετές, τον χώρο και τελικά να υπηρετείς τη δική σου αίσθηση της σωστής εκκλησίας και όχι το Χριστό. Και αυτό καταλήγει στα συνήθη. Πώς θα ντυθείς, τι ύμνους θα ψάλεις, με ποια σειρά θα γίνουν τα πράγματα, κουτάκια. Τα κουτάκια τα τσεκάρεις εύκολα. Γι' αυτό είναι ελκυστικά. Και ζεις για να προστατέψεις με κάθε τρόπο αυτό το οικοδόμημα, ακόμα και όταν έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς του Θεού. Και είναι τόσο σημαντικό να το διατηρήσεις, που θα στραμπουλήξεις την αλήθεια, θα διαστρεβλώσεις την αλήθεια και θα γυραγωγήσεις ανθρώπους. Και αυτή είναι η επόμενη συμπεριφορά. Σύγκριση, υποκρισία, διαστρέβλωση της αλήθειας. Ο Μωυσής είπε, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και όποιος κακολογεί τον πατέρα του ή τη μητέρα του θα τιμωρείται με θάνατο. Εσείς όμως λέτε, αν κάποιος πει στον πατέρα του ή τη μητέρα του κορβάν, που σημαίνει ότι αυτό που μπορείς να ωφεληθείς από μένα το έχω δωρήσει στο Θεό, απαλλάσσεται από την υποχρέωση να κάνει κάτι για τον πατέρα του ή τη μητέρα του. Να μην φροντίζεις τους δικούς σου, επειδή αυτά που θα ξόδευες για τους δικούς σου μπορείς να τα κάνεις δώρο στο ναό. Οι Φαρισαίοι λοιπόν και οι γραμματείς, για να έρχονται πιο πολλά χρήματα, αξιοποίησαν αυτή την παράδοση στο έπακρο. Δημιουργήσαν μια εξαίρεση στην εντολή του Θεού. Επέτρεψαν οι άνθρωποι να μην φροντίζουν τους γονείς τους, εάν αυτά τα χρήματα τα δώσουν στο Θεό. Αυτό ξέρετε τι είναι? Θρησκευτικό ξέπλυμα χρήματος. Αυτό είναι. Γιατί? Επειδή είναι ύψιστης σημασίας το οικοδόμημα της θρησκείας να υπάρχει. Και θα κάνουμε τα πάντα για να το διατηρήσουμε. Ακόμα και να στραμπουλήξουμε την αλήθεια, όπως τη θέλει ο Θεός. Γιατί οι παραδόσεις ορίζουν εάν λατρεύουμε το Θεό πραγματικά. Χωρίς αυτές δεν έχουμε υπόσταση. Δεν έχουμε καν λόγο ύπαρξης. Θα κάνουμε λοιπόν οτιδήποτε για να τις διατηρήσουμε. Ακόμη και να διαστρεβλώσουμε την αλήθεια, ακόμη και να χειραγωγήσουμε συνειδήσεις. Ο νομικισμός αποδεικνύεται με τη σύγκριση, γιατί εσείς και όχι εμείς, γιατί εμείς και όχι εσείς, υποκρισία, χειραγώγηση και όλα αυτά οδηγούν στον αποπροσανατολισμό. Όλα τα προηγούμενα σε οδηγούν να δεις λάθος το πώς ο Θεός λέει ότι είμαι καθαρός. Μπερδεύει τον άνθρωπο με την αλήθεια σχετικά με το τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι. Φώναξε πάλι ο Ιησούς τον κόσμο κοντά του και τους είπε, ακούστε μου όλοι και καταλάβετε το. Τίποτα από αυτά που μπαίνουν μέσα στον άνθρωπο δεν μπορεί να τον κάνει ακάθαρτο. Τίποτα από αυτά. Αυτά όμως που βγαίνουν από τον άνθρωπο, αυτά τον κάνουν ακάθαρτο. Όποιος έχει αυτά για να ακούει, ας ακούει. Το πρόβλημα λοιπόν είναι πως αυτά που βρίσκονται μέσα μας μας βρωμίζουν και αυτά οδηγούν σε συμπεριφορές. Μην ψάχνεις έξω από σένα να βρεις τι σε κάνει βρώμικο. Μέσα σου κοίτα. Στην καρδιά σου, στη σκέψη σου, στα μάτια σου, στις επιθυμίες σου, στις προτεραιότητες σου. Οι μαθητές ως συνήθως δεν καταλαβαίνουν. Όπως και εμείς, παιδευόμαστε. Όταν απομακρύνθηκε ο Ιησούς από τα πλήθη και μπήκε σε ένα σπίτι, τον ρωτούσαν οι μαθητές του τι εννοούσε με αυτό που είπε. Τους απάντησε, και εσείς ακόμα δυσκολεύεστε να καταλάβετε. Ακόμα δεν καταλαβαίνετε πως κάθε τι που απ' έξω μπαίνει μέσα στον άνθρωπο δεν μπορεί να τον κάνει ακάθαρτο. Δεν μπαίνει στην καρδιά του, αλλά στην κοιλιά του και αποβάλλεται στο αποχωρητήριο. Λέγοντας αυτά, ο Ιησούς θεωρούσε όλα τα φαγητά καθαρά. Το φαγητό το τρως και φεύγει. Η αμαρτία όμως είναι μέσα μας. Μπροστά στο Θεό που βλέπει την καρδιά, το πρόβλημα δεν είναι η πιστή τήρηση των παραδόσεων.
δεν είναι η διατήρηση του θρησκευτικού επίπεδου όπως εμείς το έχουμε φτιάξει. Δεν είναι η κατανόηση περί πνευματικότητας όπως εμείς την έχουμε στο δικό μας τον εγκέφαλο. Στα μάτια του Θεού το πρόβλημα είναι στην καρδιά. Και τώρα πρέπει, αδελφοί, να ξαναδιαβάσουμε τα εδάφια αυτά, που είναι πολύ δύσκολα, αλλά τα είπε ο Χριστός που μας αγάπησε πιο πολύ από τον καθέναν. Ό,τι βγαίνει μέσα από τον άνθρωπο, τους έλεγε, εκείνο τον κάνει ακάθαρτο. Γιατί μέσα από την καρδιά των ανθρώπων πηγάζουν οι κακές σκέψεις, μοιχείες, πορνείες, φόνοι, κλοπές, πλεονεξίες, πονηριές, δόλος, ακολασία, φθόνος, βλασφημία, αλαζονία, αφροσύνη. Όλα αυτά τα κακά πηγάζουν μέσα από τον άνθρωπο και τον κάνουν ακάθαρτο. Βαρύ είναι όλο αυτό, δεν είναι? Είναι. Όμως πρέπει να το ακούσουμε και πρέπει να το σκεφτούμε, επειδή είναι η διάγνωση του Χριστού. Το πρόβλημα, λέει ο Χριστός, είναι μέσα μας. Εμείς οι άνθρωποι βέβαια δεν έχουμε τέτοια εικόνα. Ο άνθρωπος μπορεί να παραδέχεται λάθη και ελλείψεις, αλλά όχι σε τέτοια έκταση και σίγουρα δεν το θεωρεί αμαρτία. Ο άνθρωπος πιστεύει πως κατά βάση είναι καλός, αλλά χρειάζεται λίγη βοήθεια. Ενώ η εικόνα του Χριστού είναι τελείως διαφορετική. Αυτό που περιγράφει ο Χριστός δεν γιατρεύεται με life coaching. Χρειάζεται ο άνθρωπος να ξαναγεννηθεί πνευματικά. Χρειάζεται ο Χριστός να κάνει κάτι μέσα μου και μέσα σου. Το καθάρισμα της καρδιάς μόνο ο Χριστός μπορεί να το κάνει. Μόνο ο Χριστός μπορεί να δώσει συγχώρεση, επειδή μόνο Εκείνος πέθανε για τις αμαρτίες μας. Μόνο ο Χριστός έχει την εξουσία να το κάνει, επειδή Εκείνος μας αγάπησε, παρόλο που είμαστε σε τέτοια κατάσταση. Μόνο ο Χριστός μπορεί να με ξαναγεννήσει με το Πνεύμα Του στην οικογένεια του Θεού. Μόνο ο Χριστός μπορεί να με καθαρίσει τόσο καλά, που να μπορώ ενωμένος μαζί Του να σταθώ μπροστά στο Θεό Πατέρα και να μην καταστραφώ. Αυτός, ο Χριστός, έχοντας το Πνεύμα του Θεού, πρόσφερε τον εαυτό του άψογη θυσία στο Θεό και έτσι μπορεί να καθαρίσει τη συνείδησή σας από τα έργα που οδηγούν στο θάνατο, για να μπορείτε να λατρεύετε τον αληθινό Θεό. Πώς καθαρίζετε μια συνείδηση? Η συνείδηση είναι κάτι πιο βαθύ από τις πράξεις. Η συνείδηση είναι αυτό που βαθιά μέσα μου θεωρώ σωστό και λάθος. Η συνείδηση περιλαμβάνει το γιατί κάνω ό,τι κάνω. Περιλαμβάνει όλα τα μπερδέματα του μυαλού. Όλα τα στριφογυρίσματα της καρδιάς που δεν ξέρω πού με βγάζουν. Περιλαμβάνει όλους τους λάθος τρόπους που έχω εγκλωβίσει στο μυαλό μου και μέσα με αυτούς τους τρόπους νομίζω ότι θα γίνω σωστός μπροστά στο Θεό. Ο Χριστός καθαρίζει συνειδήσεις. Δεν καθαρίζεται η συνείδηση σε θρησκεία. Δεν καθαρίζεται η συνείδησή σου επειδή είσαι τώρα εδώ. Δεν καθαρίζεται η συνείδησή σου επειδή θα έρθεις την άλλη Κυριακή. Δεν θα καθαριστεί η συνείδησή σου επειδή θα δώσεις λεφτά. Δεν θα καθαριστεί η συνείδησή σου επειδή θα πας να υπηρετήσεις. Δεν θα καθαριστεί η συνείδησή σου επειδή θα κάνεις την προσευχή σου. Δεν θα καθαριστεί η συνείδησή σου επειδή θα διαβάσεις τη γραφή σου. Πρέπει να πας στο Χριστό. Εκείνος το κάνει. Δεν σώζει η Εκκλησία, δεν σώζουν οι καλές συνήθειες, δεν σώζουν οι άνθρωποι, μόνο ο Χριστός σώζει. Εάν λοιπόν κάποιος δεν στραφεί στο Χριστό, ούτε η Εκκλησία, ούτε η συμμετοχή στις τελετές, ούτε η υπηρεσία του, ούτε τα χρήματα που δίνει, τίποτα δεν μπορεί να τον καθαρίσει. Οι τελετές είναι σύμβολα, είναι εικόνες, δεν σε καθαρίζουν μέσα σου. Προσφέρονται θυσίες και δώρα, που όμως δεν είναι σε θέση να οδηγήσουν στην εσωτερική τελειότητα αυτούς που τα προσφέρουν. Πρέπει ο Χριστός να δώσει άφεση, χάρη, συγχώρεση, δικαίωση. Γιατί λέει αμέσως μετά, ο Χριστός μπήκε μια για πάντα στα Άγια των Αγίων, για να προσφέρει αίμα όχι ταύρων και μοσχαριών, αλλά το δικό του αίμα.
και έτσι μας εξασφάλισε την αιώνια σωτηρία. Γιατί δέχεται κάποιον ο Θεός? Μόνο για ένα λόγο. Επειδή πήγε στο Χριστό με μετάνοια και πίστη. Επειδή παραδέχθηκε πως πρέπει ο Χριστός να καθαρίσει και τον ίδιον. Επειδή εμπιστεύθηκε πως ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Θεός που περπάτησε στη γη και είναι ο μόνος που σώζει, επειδή δίνει συγχώρεση. Επειδή σ' αγκαλιάζει και δεν σ' αφήνει να πας πουθενά. Επειδή σ' αγαπάει. Μόνο ο Χριστός. Και όταν με την πίστη και τη μετάνοια ενωθώ με τον Χριστό, ντύνομαι με τον Χριστό. Και ο Χριστός, λέει ο Απόστολος Παύλος, έγινε από το Θεό σοφία δική μας. Δικαίωση και εξαγιασμός και απολύτρωση. Αν σήμερα είσαι εδώ και με τα λόγια σου λες πιστεύω στο Χριστό, αλλά στην πράξη βαθιά μέσα σου πιστεύεις στην δική σου καλοσύνη ή ακόμα κι αν είσαι αναγεννημένος στη δική σου πνευματικότητα και πιστεύεις πως εξαιτίας της δικής σου πνευματικότητας σε δέχεται ο Χριστός, είσαι σε λάθος δρόμο. Ο Χριστός είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο μπορώ να σταθώ μπροστά στο Θεό. Αυτός είναι ένας κίνδυνος τον οποίο πρέπει ο χριστιανός να πολεμάει συνέχεια. Γιατί στην πορεία της χριστιανικής ζωής μπορεί να ξαναγλιστρήσεις και να αρχίσεις να σκέφτεσαι με τον παλιό τρόπο. Την προς Γαλάτας επιστολή, αδελφοί, πρέπει να τη διαβάζουμε 2 φορές το χρόνο. Η προς Γαλάτας επιστολή γράφτηκε σε εκκλησία. Γράφτηκε σε ανθρώπους που ξεκίνησαν με τη χάρη και συνέχιζαν με τα έργα. Γράφτηκε για ανθρώπους που ξεκίνησαν να εμπιστεύονται το Θεό και συνέχισαν να εμπιστεύονται άλλα πράγματα. Δεν γράφτηκε για Ευαγγελισμό. Γράφτηκε για ανθρώπους που ήταν βαθιά μπερδεμένοι. Σας παρακαλώ, σας ενθαρρύνω, σας προτρέπω την προς Γαλάτας επιστολή να τη διαβάζετε 2 φορές το χρόνο. Και κάθε φορά να ζητάμε από τον Θεό να μας ανοίγει τα μάτια, να βλέπουμε με ποιους τρόπους μπορεί εμείς οι ίδιοι να γλιστράμε στις ίδιες λάθος συμπεριφορές και να ξεφεύγουμε από το Ευαγγέλιο. Ναι, ο Θεός με δέχτηκε τότε, επειδή μετανόησα και πίστεψα. Αλλά σήμερα, για να με δέχεται, πρέπει να διαβάζω τη γραφή μου, πρέπει να προσεύχομαι 15 λεπτά, να δίνω χρήματα και να μην λείπω. Όλα αυτά να τα κάνεις αν θέλεις. Αλλά να τα κάνεις επειδή αγαπάς τον Χριστό. Όχι για να τον κάνεις να σε αγαπήσει. Όχι για να τον κάνεις να σε δέχεται. Μην ξεκινάς με τη χάρη και συνεχίζεις με τα έργα. Και για τη σωτηρία μας το ξεκίνημα και για τη μετέπειτα πορεία μας, ο δίκαιος εκ πίστεως θα ζήσει. Τα έργα είναι απαραίτητα, αλλά είναι καρπός, είναι ξεχύλισμα, είναι απόδειξη χάρης, όχι προϋπόθεση ή όρος για να με δεχτεί ο Θεός. Ο νομικισμός λοιπόν αποδεικνύεται με τη σύγκριση. Μετράς τους ανθρώπους με το αν κάνουν ό,τι κάνεις εσύ, με την υποκρισία, γιατί στην πραγματικότητα λατρεύεις ένα κατασκεύασμα, όχι το Χριστό, με τη χειραγώγηση, όταν οδηγείς ανθρώπους να παραβαίνουν τελικά τις εντολές του Θεού, προκειμένου να μην αλλάξει τίποτα από αυτό το οικοδόμημα, με τον αποπροσανατολισμό, όταν τους οδηγείς να πιστεύουν πως αν τηρούν τις εντολές και αν διατηρείται το οικοδόμημα αυτό, τότε ο Θεός μας δέχεται. Ενώ πρέπει να κοιτάξουν μέσα τους, στην καρδιά τους, για να μετανοήσουν. Και όλο αυτό γίνεται και στραβώνει επειδή ο λόγος του Θεού μπαίνει στην άκρη. Σε όλη την περικοπή υπάρχει μια αρνητική πρόοδος, ένα κατηφορικό σπιράλ, το οποίο ξεκινάει ως εξής, το εδάφιο 7. «Διδάσκουν εντολές που επινόησαν άνθρωποι», λέει ο Χριστός. Επειδή κάποιοι με την πνευματική εξουσία που έχουν αναλώνονται να διδάσκουν πράγματα που μοιάζουν πνευματικά, αλλά δεν είναι. Και όταν το κάνεις αυτό, πού πας? Παρακάτω. Αφήνεται κατά μέρος την εντολή του Θεού, στο αμέσως επόμενο εδάφιο. Είναι αναπόφευκτο να συμβεί αυτό. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Όταν διδάσκεις ένα πράγμα, δεν θα μπορείς να διδάξεις κάτι άλλο. Όταν διδάσκεις παραδόσεις, δεν μπορείς να δώσεις σημασία στο τι όντως θέλει ο Θεός. Και αυτό που οδηγεί πιο κάτω. Παραβαίνετε την εντολή του Θεού. Για να τηρείς την παράδοση και να διατηρείς το οικοδόμημα, πρέπει τελικά έτσι να γίνονται τα πράγματα και μπορεί να παραβιάσεις άλλους νόμους
βαρύτερους, όπως λέει ο αλλού, το έλεος, τη διάκριση, τη δικαιοσύνη, την ανάγκη μιας ψυχής και όλα αυτά που οδηγούν στο πιο βαρύ. Ακυρώνεται το Λόγο του Θεού. Η Γραφή πλέον δεν έχει κανένα βάρος. Σημασία έχει να κάνουμε και να διατηρούμε αυτό που έχουμε συνηθίσει. Αδελφοί, ο Λόγος του Θεού είναι η μόνη ασφάλεια που έχουμε για το σωστό και το λάθος. Ο τρόπος για να φυλαχτεί η ψυχή μας από αυτές τις παγίδες είναι ο Λόγος του Θεού να γίνει κομμάτι δικό μας. Ο Λόγος του Χριστού με όλο του τον πλούτο ας μένει μόνιμα ανάμεσά σας, λέει στην Κολοσσαής. Δεν έχω την πολυτέλεια να έχω επιδερμική σχέση με τη Γραφή. Χρειάζομαι αυτό τον λόγο να τον αγαπήσω. Πόσο αγαπώ τον νόμο σου. Όλη την ημέρα είναι αυτός ο στοχασμός μου. Μόνο έτσι και μόνο τότε η Γραφή με επηρεάζει πραγματικά. Τότε στρέφομαι στο Χριστό και φυλάγομαι από κάθε παγίδα. Τότε διαβάζω, όχι για να διαβάσω και να πω ότι διάβασα και να κλείσω το κουτάκι μου, διάβασα 5 εδάφια σήμερα, διάβασα και τον επιούσιο άρθρο, το έκανα το μέρος μου, τώρα θα συνεχίσω να κάνω όλα τα άλλα. Αλλά γιατί το έχω ανάγκη. Τότε έχω ελπίδα να μην θάψω το Ευαγγέλιο κάτω από συνήθειες, παραδόσεις, τελετές, δικές μου. Μόνο τότε έχω τα φίλτρα να θυμάμαι πως ο Θεός βλέπει την καρδιά και την καρδιά μόνο ο Χριστός την καθαρίζει. Ζήτησε από το Θεό να σου δώσει αγάπη για το Χριστό και αγάπη για το Λόγο του Χριστού. Γιατί ο Λόγος του Χριστού, η Γραφή, σε πάει στο Χριστό. Και ο Χριστός σώζει. Μόνο Αυτός. Αμήν.